Πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ζωντανή σύνδεση που αφορά θέμα επικαιρότητας. Πόσες φορές, Εύη, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα του νοσοκομείου Σιτίας, η λειτουργία του οποίου ακροβατεί σε τεντωμένο σκηνή, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, έντονο το φαινόμενο της υποστελέχωσης, με μόνο 2 καρδιολόγους από ό,τι έχω ενημερωθεί και 2 αναισθησιολόγους δεν βγαίνουν εφημερίες, ενώ σημαντικό είναι το πρόβλημα και στους παιδιάτρους. Επίσης και ο κλάδος της ακτινοδιάγνωσης αντιμετωπίζει σοβαρά κενά, σοβαρά προβλήματα. Έχουν βγει μπροστά από τη μία η τοπική κοινωνία, από την άλλη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που χτυπούν εκεί οι άνθρωποι καμπανάκι κινδύνου. Θα πάμε να κλείσουμε. Αυτό λένε. Υποστελεχωμένο νοσοκομείο με φόντο και μία καλοκαιρινή σεζόν δεν θα βγει η περίοδος. Και από την άλλη έχουμε και το σύλλογο των φίλων του νοσοκομείου Σιτίας. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μανώλη Παπανικολάου. Κύριε Παπανικολάου, την καλησπέρα μας. Καλό βράδυ και σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Υποχρέωσή μας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε και με το νοσοκομείο Ιεράπετρας και με το νοσοκομείο Σιτίας. Για πείτε μας λίγο, η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εγώ επιχείρησα να κάνω ένα πρόλογο, να παραθέσω κάποιους προβληματισμούς μέσα από το ρεπορτάζ. Ποια είναι η κατάσταση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, υπάρχουν σίγουρα κάποια προβλήματα τα οποία προαναφέρατε και εσείς στον πρόλογό σας, όμως αυτά θεωρώ ότι είναι προβλήματα του γενικού ΕΣΥ, πανελλαδικά. Από τη στιγμή που δεν πληρώνονται οι γιατροί όπως θα έπρεπε να αμείβονται, μοιραία λοιπόν αυτοί είτε φεύγουν στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό. Και δεν ανταποκρίνονται έχουν, και στις προκηρύξεις που βγαίνουν προκειμένου να καλυφθούν θέσεις. Έχουν, ναι, βέβαια, έχουν γίνει πάρα πολλές προκηρύξεις, από ό,τι γνωρίζω, σε ακτινολόγους, σε παιδιάτρους, σε όλες τις θέσεις του νοσοκομείου, αλλά πολύ δύσκολα εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Μήπως... Και, με βάση τη συζήτηση που ξεκινάμε, η πολιτεία θα πρέπει να το λάβει λίγο πιο ζεστά, όχι στο κομμάτι βγαίνω και θα εξαγγείλω και θα πω ότι θα προχωρήσω σε 10.000 προσλήψεις μόνιμων σε γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά στο να δώσω κίνητρα προκειμένου να καλυφθούν και οι θέσεις σε περιοχές όπως είναι η Σιτία, όπως είναι η Ιεράπετρα, όπως είναι νησιά των Κυκλάδων του Αιγαίου. Μήπως θα πρέπει να εστιάσουμε πλέον στο κίνητρο και όχι στο βγαίνω και λέω θα προχωρήσω σε 100, 1.000, 2.000 προσλήψεις? Σίγουρα θα ήταν θετικό το να δώσει το κράτος κίνητρα, όπως λέτε και εσείς, σε αυτήν τη διαδικασία. Θεωρώ ότι μέχρι τώρα η εθνική οικονομία δεν άντεχε για να στηρίξει το ΕΣΥ. Ευελπιστώ από τώρα και έπειτα και λόγω των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού ότι θα το στηρίξει περισσότερο, διότι με τις προηγούμενες συνθήκες δεν υπήρχε η δυναμική του να δώσει περισσότερα χρήματα στους γιατρούς και να επιλέξουν τον δημόσιο φορέα. Κύριε Παπανικολάου, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι, για να χρησιμοποιήσω και το σωστό χρόνο, εδώ και 30 χρόνια, εδώ και 3 δεκαετίες, και όχι να φτάσουμε σε μια οικονομική κρίση, σε μια επιδημιολογική κρίση, να βγουν τα κενά, να διογκωθούν τα κενά και τα προβλήματα και να συζητάμε τώρα για οικονομική δυνατότητα, αν θα πρέπει να στηρίξουμε και με ποιο τρόπο τα δημόσια νοσοκομεία. Παθογένειες του παρελθόντος, τι να λέμε τώρα? Ναι, αυτές είναι παθογένειες 30-40 χρόνων στο ελληνικό δημόσιο. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν φταίει η παρούσα κυβέρνηση και τουλάχιστον στη Σιτία έχει γίνει σημαντικότερη δουλειά, συνεπικουρούμενη από το σύλλογό μας. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα πρότυπο περιφερειακό νοσοκομείο, το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί από την τωρινή διοίκηση του νοσοκομείου και από εμάς είναι δαχτυλοδεικτούμενο πανελλαδικά. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τα αρνητικά. Σίγουρα μαχόμαστε κάθε μέρα για την ποιοτική αναβάθμιση του νοσοκομείου μας. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Δεν πάβει όμως να έχουμε τεράστιες ελλείψεις μέσα στο γενικότερο πρόβλημα του ΕΣΥ. Κύριε Παπανικολάου, μισό λεπτό για να είμαι σωστός στο ρεπορτάζ. Επειδή καλύπτω και εγώ και η ομάδα της εκπομπής και εδώ ο Όμιλος, ρεπορτάζ υγείας.
Και επειδή αυτό το οποίο προκύπτει είναι μια κοινωνία η οποία βράζει, δεν ξέρω τι εικόνα έχετε εσείς. Εννοείται πως τα προβλήματα στο νοσοκομείο εντάσσονται σε μια γενικότερη δυσλειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αλλά μην πάμε σε ένα άκρο να οριοποιήσουμε μια κατάσταση τη στιγμή που έρχεται καλοκαίρι, τη στιγμή που θα διπλασιαστεί ο τουρισμός στη Σιτία και τη στιγμή που δεν βγαίνουν εφημερίες. Αγαπητέ μου φίλε, δεν ωρεοποιούμε καμία κατάσταση. Εμείς στηρίζουμε, επαναλαμβάνω, και στηρίξαμε το νοσοκομείο και με την προηγούμενη κυβέρνηση και με την τωρινή. Δεν ωρεοποιούμε τίποτα. Μαχόμεθα για το καλύτερο του νοσοκομείου. Υπάρχει κίνδυνος και να μην βγουν οι εφημερίες το καλοκαίρι και με την τουριστική σεζόν και με τους τουρίστες. Σας ρωτώ δημοσιογραφικά. Σίγουρα υπάρχει θέμα. Σίγουρα υπάρχει Οπότε θέμα. Η πολιτική Όμως, έχει αποτύχει, είναι, κύριε Παπα-Νικολάου. Είναι... Η πολιτική έχει αποτύχει. Αν υπάρχει κίνδυνο. Εσύ το τοποθετείς έτσι. Εγώ σε ρωτώ, εάν ρωτήσεις όλα τα νοσοκομεία έτσι. Πανελλαδικά. Σωστά. Ναι, εάν ρωτήσεις όλα τα νοσοκομεία πανελλαδικά, αυτό το φαινόμενο ισχύει παντού, ιδιαίτερα στα περιφερειακά νοσοκομεία που έρχονται οι γιατροί, παίρνουν εδώ πόντους και φεύγουν και πάνε μετά στα κεντρικά νοσοκομεία. Όλα λοιπόν τα περιφερειακά νοσοκομεία, καλώς ή κακώς, παίρνουν την αποσβουρά που παίρνουν εκ του γεγονότος ότι οι γιατροί έρχονται εδώ πέρα, παίρνουν βαθμίδες και επιδιώκουν να διοριστούν σε μεγάλα κεντρικά νοσοκομεία. Για τους δικούς των λόγων. Εμείς δεν το εξετάζουμε, αλλά δεν θα βγούμε να λέμε αυτά τα οποία λέμε και να κατηγορούμε. Όταν στο νοσοκομείο Σιτίας τα τελευταία 3 χρόνια έχει επιτελεστεί ένα τέτοιο έργο, το οποίο για αθρηστικά, εάν λάβουμε τα τελευταία 30 χρόνια, η δουλειά η οποία έχει γίνει μπορεί να ισοβαθμίζεται με δουλειά 30 χρόνων στο νοσοκομείο Σιτίας. Μάλιστα. Εντάξει, για να το λέτε εσείς, κάτι θα ξέρετε, εγώ δεσμεύομαι να καλύψω σίγουρα και με ρεποντάζ, προβλήματα. Να μιλήσει και η τοπική κοινωνία, ναι. Να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεται αυτό το νοσοκομείο στη Σιτία και τι έχει γίνει κοινωνία, τα τελευταία 4 χρόνια. Εννοείται. Το στηρίξαμε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το στηρίζουμε και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εννοείται, πρέπει και να ενισχυθεί και να παραμείνει ανοιχτό. Δεν θα παίρνουμε όμως, ναι. Δεν θα παίρνουμε όμως το κάθε τι μικρό αρνητικό το οποίο θα υπάρχει σε μια λειτουργία ενός μιας δομής και να το μεγαλοποιούμε. Ένα λεπτό κύριε Παπα-Νικολάου, μισό λεπτό. Το μικρό αρνητικό ποιο ναι. Είναι στο ρεπορτάζ και σε αυτά που αναφέρουμε. Το μικρό αρνητικό ποιο είναι. Το μικρό αρνητικό. Ναι. Γιατί δεν ήρθατε εσείς σαν κανάλι που να αναδείξετε αν θες και το έργο τώρα. Το οποίο έχει επιτελεστεί τα 3 χρόνια στη Σιτία από το Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου, από την κοινωνία του νοσοκομείου και αν κύριε Παπα-Νικολάου, μάλλον δεν μας παρακολουθείτε. Μάλλον δεν μας παρακολουθείτε και σήμερα μιλήσαμε μαζί το πρωί και είναι τιμή μου που βγήκατε και εγώ προσωπικά σας πήρα να βγούμε να αναδείξουμε λίγο τα προβλήματα και να βρούμε λύση. Σε καμία περίπτωση όμως εγώ δεν ωρεοποιώ ναι. Κατάσταση καμία αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο Σιτίας. Και δεν έχω όχι. Και αυτή τη διάθεση ούτε να προχωρήσω. Ούτε και εγώ ωρεοποιώ. Χαίρομαι. Εντάξει. Ούτε και εγώ ωρεοποιώ. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, κύριε Παπα-Νικολάου. Όπως να είστε όπως καλά, θέλετε, να συνεχίσετε κύριε. Με την ίδια δυναμική. Να είστε καλά. Λοιπόν.